Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι είναι αυτό που προέκυψε, είσαστε το πιο ενδεδειγμένο άτομο να μας τα πείτε. Τι είναι αυτό που προέκυψε, τι μπορεί να γίνει και ποιος ευθύνεται ουσιαστικά, πώς προέκυψε, τα καλά καθούμενα. Κοιτάξτε, και με πολύ μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε και εμείς και ενημερωνόμαστε στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό από τους συναδέλφους μας, για τις εξελίξεις σχετικά με τα κρούσματα της Πανόλης στην πολύπαθη Θεσσαλία. Ναι. Εμείς σαν Ομοσπονδία έχουμε τοποθετηθεί και θεωρούμε ότι η Πανόλη, καταρχήν να πω ότι αυτό το νόσημα πρώτη φορά μπαίνει στη χώρα μας. Ναι, δεν είχαμε ποτέ τέτοιο θέμα. Όχι, παρόλα αυτά είναι ένα νόσημα που εμφανίζεται σε μια σειρά νοσημάτων που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Έπλα για τον προβάτονο, ο καταρροϊκός πυρατός, ναι, και μια σειρά άλλα, δεν, ναι, θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Εμείς πάντως αυτό που είπαμε αρχής εξ αρχής είναι ότι η Πανόλη των εγωπροβάτων δεν έπεσε από τον ουρανό. Υπάρχουν ευθύνες και οι ευθύνες βαρύνουν την κυβέρνηση και είναι εγκληματικές αυτές οι ευθύνες. Και το λέμε αυτό γιατί πρώτα και κύρια τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν συνδιαμορφώσει και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα θεσμικό πλαίσιο που κυριολεκτικά έχει καταστήσει τη χώρα μας ξέφραγο εμπέλη, επιτρέποντας αθρώες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και κτηνοτροφικού κεφαλαίου και γεωργικού κεφαλαίου. Άρα λέτε ότι έχει έλθει απ' έξω αυτό το θέμα. Ναι, προφανώς ότι έχει έρθει απ' έξω και δεν εμφανίστηκε, δεν έπεσε από τον ουρανό εδώ πέρα στη χώρα μας. Ναι, είναι αυτές οι πολιτικές που έμπασαν τον ιό στη χώρα μας. Και είναι απαράδεκτο μετά από μια εβδομάδα η κυβέρνηση να μην είναι σε θέση να απαντήσει από πού μπήκε αυτός ο ιός στην πολύπαθη Θεσσαλία. Αυτό τι δημιουργεί, κυρία Χριστογιάννη? Τι εννοείται, τον νόσημα? Η Πανόλη, γιατί ακούμε τώρα διάφορες... Το είπατε και εσείς νωρίτερα, καταρροϊκούς πυρετούς, ευλογιά των προβάτων. Έχουμε δει και τους ανθρώπους τώρα κορονοϊούς και διάφορα άλλα που γενικά περιφέρονται αριστερά-δεξιά. Τώρα η Πανόλη, ως λέξη μου χτυπάει άσχημα στα αυτή. Δεν ξέρω όμως τι είναι. Προφανώς βέβαια για τις λεπτομέρειες και αυτού του νοσήματος προφανώς οι συνάδελφοι μας εκτινίζονται, θα μπορούν να σας πούν πιο... Ναι. Να σας πούν εμείς, ναι, αυτό που θέλουμε να πούμε και είναι παράληψή μου που δεν το είπα αρχής εξ αρχής, ότι τα μεγάλα θύματα και αυτής της επιδημίας και των άλλων επιδημιών πρώτα και κύρια είναι οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι. Αυτοί είναι, ναι, που πλήττονται για ακόμη μια φορά, ναι, και εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να δηλώσουμε τη στήριξή μας. Να στηρίξουμε και τα δικαιωτήματά τους που αφορούν πραγματικά στην επιβίωσή τους και είναι πολλά τα πλήγματα που έχουν δεχτεί τώρα τελευταία. Ναι, έχουμε κάνει σχετικά ρεπορτάζ για πολλά άλλα θέματα των κτηνοτρόφων και των αγροτών γενικότερα είναι, οι άνθρωποι κλαίνε με μαύρο δάκρυ, δεν έχουν λύσεις. Να μου επιτρέψετε να πω ότι το γεγονός ότι εμφανίστηκε ο ιός στη Θεσσαλία δεν είναι τυχαίο. Έχει να κάνει και με αυτά που ζήσαμε σχεδόν ένα χρόνο πριν με τις πλημμύρες, ναι, με την ανυπαρξία ολοκληρωμένου σχεδίου από την πλευρά των κρατικών υπηρεσιών για την αποτροπή εμφάνισης τέτοιων περιστατικών, για την απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης των αγροτών, αντικατάσταση του χαμένου ζωικού τους κεφαλαίου, ανασύσταση των εκτροφών τους. Γράφουμε στην ανακοίνωσή μας ότι το μέτρο 5.2 που υποσχόταν την κάλυψη για την αναπλήρωση του χαμένου ζωικού κεφαλαίου, αποδείχτηκε ένα φιάσκο. Ναι, δεν έγινε τελικά. Κανέναν. Ναι. Πού είναι τα μέτρα στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν, και οι οποίοι για να μπορέσουν να επιβιώσουν, λέμε εμείς, είναι και δύσκολο να υποκύψουν στους εκβιασμούς του κάθε μεγάλου εισαγωγέα. Μόλις πριν ένα χρόνο είχαμε αντίστοιχα νοσήματα στη ιδιότητα με την επιδημία της ευλογιάς. Οι παραγωγοί αφέθηκαν κυριολεκτικά στη μοίρα τους να αντιμετωπίσουν την νόσο. Τα ποσά των αποζημιώσεων είναι εξαιρετικά. Γιατί όμως γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό, κυρία Χριστογιάννη, πιστεύετε? Είναι, θέλει η κυβέρνηση να αποδεκατήσει αγρότες και κτηνοτρόφους και βρίσκει αυτό τον έμεσο τρόπο, άμεσο ουσιαστικά, αλλά έμεσο όσον αφορά την ίδια, ή δεν έχει χρήματα λόγω των μνημονίων, λόγω της πτώχευσης? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό.
και σε αυτή την περίπτωση, γιατί και οι γιατροί φωνάζουν και αυτοί έχουν θέματα και γενικώς όλοι φωνάζουν. Γιατί μιλάμε για μια κυβέρνηση και για ένα κράτος που έχει αποθεώσει το κέρδος, την ιδιωτική πρωτοβουλία και όλα τα άλλα θεωρούνται κόστος. Ναι. Το ίδιο βιώνουμε και εμείς και από την πλευρά μας σαν εργαζόμενοι. Και έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές τον αποδεκατισμό των κτηνιατρικών υπηρεσιών και τους κινδύνους που αυτό μπορεί ναι, να φέρει. Ναι, ναι. Γιατί η στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών θεωρείται κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2012 μέχρι το 2020 δεν υπήρχε ούτε μια προκήρυξη διορισμού μόνιμου κτηνιάτρων. Οι όποιοι διορισμοί έγιναν είναι στο αγώνα στο ωκεανό κυριολεκτικά. Ναι. Και σήμερα βέβαια η κυβέρνηση κουνάει το χέρι απέναντι στους συναδέλφους μας και κτηνιάτρους και βοηθητικό προσωπικό, υποστηρικτικό προσωπικό και λοιπόν επιστημονικό προσωπικό. Και μάλιστα με πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές και με εντέλεστε, μας αντιμετωπίζει ως τα γνωστά υποζύγια. Ναι. Στους συναδέλφους μας, οι οποίοι καθημερινά είναι μέσα στη ζώνη ανθρωπονόσους, εμβολιάζονται με λύσεις, με χίλιες δύο τέτοια νοσήματα, στους οποίους δεν αναγνωρίζεται καν τη χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Ανθυγιεινής εργασίας, μάλιστα. Σε άθλιες εγκαταστάσεις, ναι. Χωρίς αναλώσιμα. Συνάδελφοι που πραγματικά με επίγνωση του επιστημονικού τους ρόλου, με θυσία και με αυταπάρνηση, εργάζονται νυχτημερών. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το συγκεκριμένο νόσημα υπανόλη διαγνώστηκε, παρόλο που δεν έχει ξανεμφανιστεί στη χώρα μας και ήταν μια νέα διάγνωση, μέσα σε ένα 24ωρο. Μάλιστα, και έχει λάβει διαστάσεις τώρα. Στη Θεσσαλία είναι αυτό. Όχι, αυτά γίνονται από τα κτηνιατρικά εργαστήρια του Υπουργείου, που κατά κύριο λόγο είναι στην Αττική, υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές. Ναι, το συγκεκριμένο διαγνώστηκε εδώ στην Αττική. Στην Αττική. Ναι, ναι, το δείγμα, εννοώ το δείγμα. Το ναι, δείγμα. Ναι, ναι. Πάντως το πρόβλημα είναι στην κεντρική Ελλάδα, στα εγωπρόβατα. Αυτή τη φάση έτσι φαίνεται. Τώρα θα δείξει, δεν μπορούμε να γίνουμε μάγοι και να τα πούμε από πριν. Ναι. Τώρα, τι πιστεύετε, τι προτείνετε, αν προτείνετε βεβαίως να γίνει για το συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να αποζημιώσει τους κτηνοτρόφους, τους μικρομεσαίους, και μιλάω συνέχεια για μικρομεσαίους, γιατί εδώ πέρα στη χώρα μας μιλάμε για μικρές εκμεταλλεύσεις. Να αναλάβει το κόστος και της αποζημίωσης, να υπάρχει τη κεντρική ευθύνη και για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, προφανώς να στελεχωθούν όλες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, να δοθούν χρήματα για τις απολυμάνσεις, για τους εμβολιασμούς, να υπάρξει αυτό που λέμε η κεντρική κρατική ευθύνη απέναντι τόσο στους κτηνοτρόφους, όσο και σε εμάς σαν καταναλωτές, όσο και απέναντι στις επιπτώσεις που ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία, και βέβαια απέναντι στους εργαζόμενους, στον κρατικό μηχανισμό, σε εμάς που υπηρετούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σαν ακούω τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να λέει στη Βουλή ότι δεν έχουμε χρήματα. Έτσι, με όλα αυτά τα οποία ακούω που μου λέτε, φαντάζομαι τον κύριο Τσιάρα να λέει δεν έχουμε χρήματα, πώς θα ζήσει ο κόσμος. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτή την περίοδο βιώνουμε. Το λένε οι Υπουργοί, γι' αυτό σας το λέω. Το Ταμείο Ανάκαμψης εκταμιεύονται εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Και με βάση τα απολογιστικά στοιχεία που έχουν βγει στη δημοσιότητα, πλειοψηφικά αυτά τα χρήματα, σε ποσοστά του 80%, κατευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι. Ναι, όμως εδώ υπάρχουν ζητήματα πολύ πιο σοβαρά, ναι, από το κέρδος, που έχουν να κάνουν, το ξαναλέω, ναι, με τη δημόσια υγεία, με την δεν διαφωνεί υγεία, κανένας μαζί σας. Θεωρώ ότι έχουν αντανάκλαση, ναι, στις τιμές του γάλακτος, ναι, της φέτας. Ναι. Αυτό εδώ γίνεται ολόκληρη κουβέντα πως έχει φτάσει η φέτα. Θα φτάσει και παραπάνω η φέτα άμα δεν πάρουμε μέτρα. Αυτός ο ΑΚ 6 ευρώ λέει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, προφανώς όχι το κιλό. Ναι, ναι. Αυτός ο άκρατος νεοφιλελευθερισμός βέβαια έχει λάβει άλλη μορφή τώρα. Ενοχλεί όλο τον ελληνικό λαό πάρα πολύ. Δεν θεωρώ ότι είναι νεοφιλελευθερισμός αυτό το πράγμα. Κάτι άλλο είναι, κάποια παραλλαγή είναι. Οτιδήποτε κινείται και πετάει και κουνιέται, χρεώνεται. Τέλος. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα το χαρακτήριζα νεοφιλελευθερισμό ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ υπάρχει μια σαφή διαχωριστική. Αναρχοκαπιταλισμός είναι. Εδώ υπάρχουν λαϊκές ανάγκες
που επιτακτικά ζητούν να ικανοποιηθούν. Υπάρχουν συνεχώς αγροτικές κινητοποιήσεις, εργατικές κινητοποιήσεις, στις οποίες μας κουνάει το χέρι, να σας πω ότι πριν δύο εβδομάδες είχε επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός του Υπουργείου μας. Κάναμε μια κινητοποίηση απ' έξω και μας κούνησε το δάχτυλο λέγοντάς μας να ξεχάσουμε το 13ο και το 14ο μισθό. Ναι. Εδώ και χρόνια, θα το ξαναπώ, οι συνάδελφοί μας δεν παίρνουν το επίδομα της αντιγυνής εργασίας. Οι όποιες κάλυψεις των μόνιμων και διαρκών αναγκών γίνονται με προσωπικό ορισμένου χρόνου, οι οποίοι στο Υπουργείο μας φέτος τους 4 πρώτες μήνες μείναν απλήρωτοι. Ναι. Λοιπόν, ή από την πλευρά μας, τουλάχιστον εμείς σαν εργαζόμενοι, θα διεκδικήσουμε και θα πιέσουμε για να καλυφθούν οι συνεχώς διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες, ή θα αφήσουμε μια πολιτική που θα την καθορίζει αποκλειστικά η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Και φαίνεται ότι αυτό είναι μια επιλογή. Γιατί είδαμε ένα κράτος το οποίο κινείται ταχύτατα όταν πρέπει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων, όταν είναι να καταστήλει εργατικές κινητοποιήσεις, όταν είναι να δημέσει τις λαϊκές κατοικίες. Είναι παντελώς ανίκανο αυτό το κράτος να προστατεύσει τη λαϊκή περιουσία. Δεν μπορεί να διαφωνήσει. Μια μεταδοτική νόσο. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς σε αυτά τα οποία λέτε. Αυτό είναι επιλογή. Ναι, είναι επιλογή. Είναι επιλογή και το βλέπουμε καθημερινά. Η ζωή του Έλληνα έχει γίνει κόλαση. Τώρα έχουμε και την αναπνοή, την τεχνητή αναπνοή που είναι το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, στο οποίο το προηγούμενο ρεπορτάζ που κάναμε το τηλεφωνικό μιλούσαμε για αυτά. Έχουν μεθοδευτεί πράγματα ούτως ώστε να φτάσει η κατάσταση και με το ηλεκτρικό ρεύμα, με τα νοικοκυριά, και τώρα αρχίζουν και φωνάζουν και επιχειρήσεις. Σκεφτείτε που έχει πάει δηλαδή η κατάσταση. Να θυμίσω ότι οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις που γίνανε πέρυσι και στις οποίες μετήχαμε και εμείς στηρίζοντας πραγματικά τους εργαζόμενους του πρωτογενή τομέα, ένα από τα κύρια αιτήματά τους ήταν το ζήτημα του κόστου της ενέργειας, του ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου. Και του πετρελαίου, ναι. Το θυμάμαι. Κυρία Χριστογιάννη, εύχομαι αγωνιστική διάθεση ουσιαστικά, γιατί δεν μπορώ να ευχηθώ κάτι άλλο. Διάθεση υπάρχει. Ναι. μήπως λύσει κανένα πρόβλημα. Δεν βλέπω πάντως. Βλέπω ότι είναι ο μόνος τρόπος να λυθούν τα προβλήματα. Ναι, δεν λύνονται πάντως. Δυστυχώς. Εγώ αυτό έχω αποκομίσει από την εμπειρία μου εδώ στο ραδιόφωνο. Υπάρχουν αντιδράσεις, φωνάζει ο κόσμος, φωνάζετε κι εσείς, φωνάζουν κι άλλοι, αλλά προβλήματα δεν λύνονται. Πάντως να σας πω ότι όποιες κατακτήσεις, έστω μικρές, έστω πρόσχερες, αλλά και μεγαλύτερες, μόνο μέσω αγώνα. Το ξέρω αυτό το πράγμα που λέτε. Ναι, έχετε δίκιο. Με τη διαφορά ότι θα πρέπει, χρειάζεται να λύνονται πιο γρήγορα, γιατί θα πεθάνουμε στο τέλος και θα μείνουμε. Δεν θα προλάβουμε, δηλαδή. Δεν θα προλάβουμε. Αυτό είναι το θέμα. Θέλω να είμαι λίγο πιο αισιόδοξη από εσά. Εντάξει. Αισιοδοξία να έχουμε τέλος πάντων, αλλά η ζωή έχει γίνει αφόρητη. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε κι εσείς γενικότερα. Μας περιγράψατε τώρα τι γίνεται στη δική σας τη δουλειά. Αλλά γενικότερα η ζωή είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Είναι προφανές αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να σου πει μου φτάνουν τα χρήματα. Μπαίνει το 15ήμερο. Ναι. Δεν υπάρχει. Τώρα έρχεται και η ΔΕΗ, η οποία σε καθαρίζει κανονικά. Οι αυξήσεις στα βασικά λαϊκά είδη λαϊκής κατανάλωσης, είπαμε πριν, για τη φέτα, για το γάλα, για το λάδι. Θα δείτε, κυρία Χριστογιάννη, ότι με το λογαριασμό τον επόμενο που θα έρθει, επειδή έχουμε με ένα καύσωνα διαρκείας και ο κόσμος αναγκαστικά να μην σκάσει, βάζει τα air condition. Τι να κάνει. Όποιος έχει air condition το βάζει. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δείτε τι θα γίνει με τους λογαριασμούς. Το λέω από τώρα, εκ των προτέρων δηλαδή. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Ναι. Γι' αυτό θα πρέπει να διεκδικήσουμε και σε αυτό το επίπεδο να παρθούν μέτρα. Βεβαίως. Ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Κυρία Χριστογιάννη, σας ευχαριστώ για τη σημερινή παρέμβαση εδώ στο Ionian FM και στην πρωινή Περίπολο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.